επιχείρηση μόλις ξεκινάει. Και όπως θα δείτε, πρόκειται για ένα από τα ξεχωριστά βρετανικά βία. 203 άνθρωποι εργάζονται πέρα το τόπο. Το HMS Sutherland είναι πολεμικό πλοίο πολλαπλών χρήσεων, το οποίο έχει τη δυνατότητα να αναλαμβάνει διαφορετικού τύπου δράσεις. Ο συνδυασμός οπλισμού και συστημάτων επικοινωνίας τελευταίας τεχνολογίας και πληρώματος με άρτια εκπαίδευση διασφαλίζει πως το πλοίο είναι πάντα σε ετοιμότητα και ικανό να ανταποκριθεί άμεσα σε αποστολές. Το ελληνικό πολεμικό ναυτικό και το βρετανικό βασιλικό ναυτικό συνδέονται με ισχυρούς ναυτικούς δεσμούς που έχουν σφυριλατηθεί εδώ και πολλά χρόνια. Η επίσκεψή μας στην όμορφη πόλη της Πάτρας είναι μια ευκαιρία σύντομης ανάπαυλας για το πλήρωμα και παράλληλα ενδυναμώνει περαιτέρω τη σχέση του ναυτικού των δύο χωρών μας. Πρόκειται για ένα από τα τελειωτά του τύπου ελικόπτερα τα οποία βρίσκονται πάνω στο πλοίο. Ο κυβερνήτης, ο συγκυβερνήτης και ένα ακόμα μέλος μπορούν να πετάξουν μαζί του, ενώ δεκάδες άτομα εργάζονται για κάθε λεπτομέρεια σε αυτό. Αποτελεί μέρος της ειδικής ομάδας αποστολών άμεσης απόκρισης του Βρετανικού Βασιλικού Ναυτικού, η οποία συμμετέχει σε προγραμματισμένες πολυεθνικές ασκήσεις στη Μεσόγειο. Το πλοίο, οι πεζοναύτες και τα αεροσκάφη παρέχουν στη Βρετανία την ευελιξία να ανταποκρίνεται αποτελεσματικά σε οποιαδήποτε απειλή, όπως τονίζουν. Το πλήρωμα αποτελείται από 197 άτομα, συμπεριλαμβανομένων σεφ, γιατρών, μηχανικών και εργαζομένων όλων των ειδικοτήτων για την λειτουργία του πλοίου. Η ειδική ομάδα αποστολών άμεσης απόκρισης αποτελεί μια πρωτοβουλία που προέκυψε από την περσινή αναθεώρηση πολιτικής άμυνας και ασφάλειας της Βρετανίας. Η κουζίνα είναι εξαιρετική και όλοι πρέπει να επισκεφτούν την Πάτρα. Μπορούν να στεγαστούν με επάρκεια και να ευχαριστηθούν τη φιλοξενία. Η ειδική ομάδα αποστολών θα επιδείξει τις ικανότητές της στις αμφίβιες επιχειρήσεις μέσα από πολυεθνικές ασκήσεις στη Μεσόγειο. Και αργότερα το πρόγραμμα ασκήσεων θα συνεχιστεί στον Ινδικό ωκεανό και τον Αραβικό κόλπο.